δεδομένη λοιπόν την αύξηση της συχνότητας των σεισμικών δονήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, εγγύπτει επιτακτικά η ανάγκη της άρσης ετοιμοροποιών στις οικοδομές, είτε είναι ιδιωτικές είτε είναι δημόσιες. Κάνω έκκληση για μια ακόμη φορά στους ιδιοκτήτες να ελέγξουν τις κατοικίες τους, πρώτα για τη δική τους ασφάλεια και δεύτερον για την ασφάλεια των δημοτών που διέρχονται από τους δρόμους του Ηρακλείου, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και λόγω του ότι το Ηράκλειο έχει κηρυχτεί εντός οτικών αρχαιολογική ζώνη, πάρα πολύ στενή και αναγκαστικά περνάει ο κόσμος κοντά από οικοδομές οι οποίες μπορεί να μην έχουν τακτοποιηθεί. Αυτό λοιπόν είναι η έκκλησή μου. Με αφορμή λοιπόν την ερώτηση για το Πετρέμπορ, είναι μια καινούργια οικοδομή η οποία είχε κάνει μάλιστα και στεγανοποίηση πρόσφατα. Αλλά εάν η στεγανοποίηση δεν γίνει σωστά και εγκλωβιστεί η υγρασία η οποία περνά, διαβρώνει τον οπλισμό της κατοικίας, με αποτέλεσμα να έχουμε το περιστατικό που το στιθέο του πρώτου ρόφου έπεσε στο δεύτερο και έριξε μέρος του στιθέου. Το στιθέο του δεύτερου ρόφου έπεσε στον πρώτο όροφο και έριξε μέρος του στιθέου του πρώτου ρόφου, ευτυχώς σε ακάλυπτο χώρο. Οπότε επαναλαμβάνω, έκκληση, παράκληση, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων 10 ετών, που είναι κατανοητό γιατί οι ιδιοκτήτες δεν προχωρούν μαζικά στην αποκατάσταση των ετοιμοροποιών, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη.